Στο κόκκινο το νησί της Ζακύνθου, με τα κρούσματα καθημερινά να ανεβαίνουν και τους ειδικούς να ανησυχούν, οι ίδιοι συστήνουν μεγάλη προσοχή γιατί ο κορονοϊός, όπως επισημαίνουν, είναι ακόμα εδώ. Είναι περίπου διπλασιασμός. Εκεί που είχαμε 2-3 περιστατικά, 4 να νοσηλεύσουμε την ημέρα, τώρα στο νοσοκομείο Ζακύνθου έχουμε 6-7 και 8 κατά μέσο όρο ημερήσιο, επαναλαμβάνω. Και που ακόμα πιο ευτυχώς είναι η βαρύτητα της νόσου των νοσηλευμένων ασθενών χαρακτηρίζεται από μια ήπιας βαρύτητας, ας πούμε, κατάσταση. Έτσι, πράγμα το οποίο όλο αυτό το σκηνικό από μόνο του δεν αποτελεί υποτροπή, απλώς είναι μια αρνητική εξέλιξη η οποία προς το παρόν είναι ελεγχόμενη. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλιστα, για τοπικά lockdown σε περίπτωση που κάποια περιοχή επιβαρυνθεί και το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πέρυσι υπήρχαν τοπικά μέτρα, όπως επίσης θυμόσαστε, τα Χριστούγεννα είχαμε πει ότι θα πάμε με λιγότερα μέτρα ως την πρωτοχρονιά και επειδή τα κρούσματα ήταν πολλά, πήραμε νωρίτερα μέτρα και άρα την πρωτοχρονιά δεν ήταν όπως την είχαμε σχεδιάσει. Και πάλι λοιπόν έχουμε το νου μας, η κυβέρνηση είναι εδώ, η Επιτροπή των Ειδικών είναι εδώ. Εάν δούμε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, θα βάλουμε περισσότερα μέτρα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται παρακολούθηση και προσοχή. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν έχει σκοπό να λάβει επιπλέον μέτρα για τον κορονοϊό. Όλα όμως εξαρτώνται από την κατάσταση και την εξέλιξη της πανδημίας. Όχι, δεν είμαστε υποσκέψη για την επαναφορά της οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας. Να σας πω καταρχήν ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τη χώρα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και πουθενά δεν έχουμε δει μια φιλοσοφία, μια προσέγγιση υποχρεωτικών μέτρων. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές και καθαρό είναι ότι οι πολίτες και κυρίως εκείνοι που αισθάνονται πιο ευάλωτοι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουν ό,τι καλύτερο θεωρούν και πρέπει να κάνουν προκειμένου να προστατευτούν ακόμη περισσότερο. Ο χάρτης επίπτωσης τελευταίων 14 ημερών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 δείχνει πως η Ζάκυνθο σε σχέση με άλλες περιοχές της περιφέρειας είναι στο βαθύ κόκκινο με πάνω από 1.000 κρούσματα.